Γεια σας, είμαι ο Γιώργος, πιστοποιημένος θετικός εκπαιδευτής σκύλων από το Positive School. Και σήμερα επιστρέφουμε με ένα νέο βίντεο εκπαίδευσης σκύλων. Δυστυχώς, το τελευταίο διάστημα λόγω πολλών υποχρεώσεων δεν έχω καταφέρει να φτιάξω κάποιο βιντεάκι, αλλά εύχομαι και ελπίζω σύντομα να μπω πάλι σε μια πολύ καλή τροχιά όσον αφορά τα βιντεάκια. Σε αυτό το σημείο να υπενθυμίσω ότι αν σας άρεσαν τα βιντεάκια μας, μην ξεχάσετε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι, ένα like στο βίντεο γιατί αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ στο να μεγαλώσει και φυσικά να συνεχίσουμε πολύ πολύ δυναμικά να φτιάχνουμε σημαντικά και όμορφα βιντεάκια. Στο σημερινό βίντεο λοιπόν θα μιλήσουμε για ένα θέμα που μου έχετε ζητήσει πολύ το τελευταίο διάστημα και αυτό είναι το εξής. Τι να κάνω όταν ο σκύλος μου βλέπει γάτα και τρελαίνεται. Θέλει να γαυγίσει, θέλει να την κυνηγήσει, θέλει να την πιάσει και γενικά τραβάει πάρα πολύ στο λουρί και δεν μπορώ να το συμμαζέψω. Πρώτα απ' όλα πρέπει να αναλογιστούμε γιατί ένα σκύλος μπορεί να συμπεριφέρεται έτσι. Μιλάμε λοιπόν για μια ενστικτόδη συμπεριφορά του σκύλου, όπου ο σκύλος θέλει να κυνηγήσει και να πιάσει τη γάτα γιατί έχει το ένστικτο του κυνηγού, μπορεί απλά να θέλει να το κάνει για παιχνίδι, μπορεί επίσης να έχει κάποια αρνητική εμπειρία με μια γάτα, να τη φοβάται πάρα πολύ, οπότε να αντιδράει και υπερβολικά όταν την αντικρίζει, μπορεί απλά να βλέπει μια γάτα στο χώρο του και να θέλει να τον προστατέψει, μπορεί η κίνηση αυτή γρήγορη που κάνει για να φύγει η γάτα επίσης να τον ερεθίζει και γενικά υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι και είναι όλοι πολύ πολύ λογικοί όταν μιλάμε για ένστικτα. Το πρώτο πράγμα που θέλω να κάνω σε αυτή την περίπτωση είναι να βρω έναν τρόπο να μπορώ να ηρεμήσω το σκύλο μου καθώς βλέπει το ερέθισμα που τον ενοχλεί ή που τον ενεργοποιεί. Το πιο ιδανικό θα ήταν να έχουμε έναν ελεγχόμενο χώρο όπου θα μπορούμε να εμφανίζουμε τη γάτα για όσο χρόνο θέλουμε και στη σωστή απόσταση κάθε φορά, όπου δεν ενοχλεί το σκύλο μας. Ώστε από εκεί και πέρα να μπορέσουμε σταδιακά να ανεβάζουμε τη δυσκολία έτσι όπως ακριβώς θέλουμε. Γιατί το ζητούμενο είναι ότι όποτε εμφανίζεται η γάτα θα πρέπει ο σκύλος μας να καταφέρνει να παραμένει ήρεμος. Παραδείγματος χάρη, να ανεβάζουμε το χρόνο που θα βρίσκεται η γάτα στο ορατό πεδίο του σκύλου και να μειώνουμε αντίστοιχα την απόσταση έτσι όπως ακριβώς θέλουμε. Όταν δούμε ότι ο σκύλος μας έχει καταφέρει να παραμένει ήρεμος, ακόμα και όταν η γάτα βρίσκεται πολύ κοντά του και για αρκετή ώρα, σε εκείνη την περίπτωση μπορούμε να το δοκιμάσουμε και με περισσότερες γάτες. Αυτός είναι ο ιδανικός τρόπος λοιπόν που θα θέλαμε να δουλέψουμε αν είχαμε τη δυνατότητα πάντα να έχουμε έναν ελεγχόμενο χώρο. Από τη στιγμή λοιπόν που είναι δύσκολο και δεν μπορούμε πάντα να τον έχουμε, θα σας δείξω μερικά παραδείγματα από το πώς το δούλεψα εγώ στο δρόμο. Εδώ τώρα είναι μια γάτα. Βλέπετε εδώ τι γίνεται, κυνηγάει και τις γάτες. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Σάμ εδώ, τόσο τον άλλον, του αρέσει πάρα πολύ, όπως πολλοί σκύλοι, να κυνηγάνε τις γατούλες. Τον πλησιάζουμε πάρα πολύ κοντά. Θέλουμε να τις κυνηγήσουμε, να τις πιάσουμε. Αυτό που κάνουμε σε πρώτη φάση είναι να είμαστε σε μια απόσταση ασφαλείας, όπως τώρα. Απόσταση ασφαλείας σημαίνει για τον κάθε σκύλο μια απόσταση που μπορεί να παραμένει ήρεμος, καθώς βλέπει το ερέθισμα. Και προσπαθούμε να τραβάμε την προσοχή. Σαμ, κάτσε. Καθώς υπάρχει γατούλα στο πλάνο. Σαμ. Σαμ. Κάτσε. Ξάπλωσε. Πολύ καλά. Πολύ ωραία. Και προσπαθούμε να τον βάλουμε να κάνει πραγματάκια ώστε να του φεύγει προσοχή από το ερέθισμα που τον ενοχλεί ή τον ενεργοποιεί. Να βλέπετε εδώ, κοιτάει τώρα προς τη γατούλα. Κάτσε. Μπράβο. Και σιγά σιγά αρχίζουμε, όσο βλέπουμε ότι ο σκύλος μας
αντιδράει καλά και μειώνουμε την απόσταση από το ερέθισμα. Η λογική είναι η ίδια. Προσπαθούμε πάντα να δουλεύουμε για μικρό χρονικό διάστημα και για μεγάλη απόσταση στην αρχή, ώστε ο σκύλος μας να παραμένει ήρεμος. Και φυσικά όσο το καταφέρνω και όσο βλέπω ότι ο σκύλος μου κάνει αυτά που του ζητάω, δεν ξεχνάω μια πολύ καλή επιβράβευση. Μαθαίνοντας να χτίζουμε υπομονή και να μην κυνηγάμε τις γάτες. Και ας παρακολουθούμε με ηρεμία. Όμως για να το καταφέρουμε θέλει πολύ επανάληψη, υπομονή. Ξάπλωσε, μπράβο. Μείνε. Δεν είναι κάτι το οποίο πατάω ένα κουμπί και γίνεται με ένα μαγικό ραβδάκι. Θέλει πολύ επανάληψη και υπομονή και να διαβάζω πάρα πολύ καλά το σκύλο μου. Και πιο κοντά ακόμα. Βλέπετε και ακόμα πιο κοντά. Καθόμαστε ήρεμοι. Υπομονή, επανάληψη. Αυτό ήταν και το σημερινό μας βιντεάκι λοιπόν. Ελπίζω να σας άρεσε και να σας βοήθησε έστω και λίγο. Μην ξεχνάτε όμως ότι αυτά τα βίντεο λειτουργούν καθαρά συμπληρωματικά και βοηθητικά και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν μια ολόκληρη εκπαίδευση. Αφού οι περιπτώσεις είναι πολλές και ο κάθε σκύλος είναι διαφορετικός. Είμαι ο Γιώργος, πιστοποιημένος θετικός εκπαιδευτής σκύλων. Ελπίζω μέχρι την επόμενη φορά να περνάτε όλοι πολύ όμορφα και τα λέμε πολύ πολύ σύντομα. Γεια σε όλους!